Κύριε Δημάρχη, είναι από τη Δευτέρα το βράδυ η κοινωνία της Ιεράπετρας και ειδικά του Μακρύγιαλου ανάστατη με το τελευταία περιστατικά σε εργάτες γης που διαπιστώθηκαν θετικοί στον ιό COVID. Έχουν γίνει κάποιες ενέργειες, έχουν ληφθεί κάποια μέτρα. Θέλετε να μας ενημερώσετε για τα τελευταία εξελίξεις. Όπως ξέρετε, η περιοχή της Ιεράπετρας απασχολεί πάρα πολλούς εργάτες γης, και ειδικά τώρα εκτός από τα θερμοκήπια και εργάτες οι οποίοι δουλεύουν στις ελιές για το ελαιομάζωμα. Οι συγκεκριμένοι λοιπόν εργάτες δουλεύανε στην περιοχή του Μακρύγιαλου, στις ελιές. Δεν ξέρουμε από πού κόλλησαν το COVID, αλλά από την άλλη μεριά όμως εμείς είμαστε υποχρεωμένοι από την πρώτη στιγμή μαζί με το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, μαζί με την αστυνομία, μαζί με τη δημοτική αστυνομία, η υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας του Δήμου Ιεράπετρας, η αρμόδια αντιδήμαρχος, η κυρία Χατζημαρκάκη και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος στην περιοχή του Μακρύγιαλου, ο κύριος Δουργιονάκης, μετά από συντονισμένες και οργανωμένες κινήσεις που έγιναν, τους παρέχουμε τρόφιμα γιατί είναι κλεισμένοι μέσα στο χώρο που μένουν. Είναι περίπου στα 80 άτομα, δεν βγαίνουν έξω, τους ελέγχει η αστυνομία. Τους παρέχουμε τρόφιμα, ιατροφαρμακευτικό υλικό. Περιμένουμε το Σάββατο να γίνουν από τον ΕΟΔΗ να γίνουν τεστ. Εμείς είμαστε βέβαια και στη διάθεσή τους για ο Δήμος να κάνει τεστ rapid στην περιοχή. Όλα αυτά όμως γίνεται κατόπιν συνεννόηση με τον ΟΕΔΗ. Η κατάσταση θεωρώ ότι είναι ελεγχόμενη, δεν υπάρχουν άλλα κρούσματα. Δύο από αυτούς, από τους τρεις, οι δύο έχουν γυρίσει ήδη σπίτι τους, παραμένει ένα στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Εάν προσέξουμε, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, έχουμε ενημερώσει και όλους τους αγρότες, γενικά όλους τους κατοίκους της περιοχής, εάν προσέξουμε, αν προσέχουμε εμείς και προσέχουμε και τους εργάτες που βάζουμε στη δουλειά μας, θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει κανένα άλλο κρούσμα στην περιοχή. Άρα τα τεστ θα τα κάνει ο ΕΟΔΗ και θα είναι μοριακά, γιατί η πληροφόρηση μέχρι χθες ήταν ότι θα έκαναν τα γρήγορα τεστ που έχει προμηθευτεί ο Δήμος. Εμείς πήραμε την πρωτοβουλία να κάνουμε τα τεστ αυτά που έχουμε στο Δήμο. Μετά όμως, συνεννόηση με την κυρία Καρπούζη, η οποία είναι υπεύθυνη των τεστ που γίνονται για τον COVID στο νομό Λασιθίου, μας επιβεβαίωσε ότι θα πάμε εμείς το Σάββατο, δηλαδή αυτό το Σάββατο, και θα κάνουμε κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, θα κάνουμε τεστ, οπότε περιμένουμε. Αν δούμε ότι δεν πάνε, τότε θα κάνουμε εμείς τα rapid test, τα οποία έχουμε ήδη στο Δήμο φυλαγμένα για αυτή την περίπτωση. Ναι, αλλά για πόσο μπορούν να μένουν όλοι αυτοί οι περιορισμένοι σε ένα χώρο? Έχετε απόλυτο δίκιο σε ερώτηση που κάνετε. Θα σας πω ότι η αστυνομία, από ό,τι με έχουν ενημερώσει, τους για 6 με 7 μέρες, δηλαδή για μια εβδομάδα, δεν τους επιτρέπει να βγουν έξω. Οπότε εμείς σαν Δήμος τους τροφοδοτούμε με ιατροφαρμακευτικό υλικό και με τρόφιμα, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να μπορούμε να τους στηρίξουμε στις καθημερινές ανάγκες που έχουν και να καθίσουν μέσα για να μην βγουν έξω. Προσπαθούμε να μην υπάρξει καμία απολύτως διασπορά του ιού στην περιοχή του Μακρύγιαλου. Άρα μέχρι να υπάρξουν και τα αποτελέσματα των τεστ θα παραμείνουν σε περιορισμό? Ναι, τουλάχιστον αυτό γνωρίζω, ότι θα είναι σε περιορισμό μέσα στα σπίτια που μένουν τουλάχιστον για 6 με 7 μέρες.